κύριος Τόσκας μαζί με τον κύριο Σπίτζη δεν πρόλαβαν να έρθουν χθες στη Λακωνία, γιατί νύχτωσαν στην Καλαμάτα και δεν μπορούσαν να πετάξουν πλέον να επισκεφθούν τη Λακωνία. Ήταν μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Καπάκη, και τον Υπουργό, τον κύριο Χαρίτση. Δεν πρόλαβαν να έρθουν. Κανονίστηκε όμως ραντεβού με τους δημάρχους και τους φορείς στην Αθήνα για την αντιμετώπιση των σημείων περαιτέρω. Μάλιστα. Δεν θα έρθουν ούτε σήμερα, κύριε Βουλευτά. Ο χρόνος θα κανονιστεί. Αυτό που έχει κανονιστεί όμως είναι ότι τη Δευτέρα θα έρθει στον ομό μας ο κύριος Αποστόλου, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, να δει τις ζημιές συνοδευόμενος με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, να δει την κατάσταση και τις ζημιές στα αγροτεμάχια. Μάλιστα. Τη Δευτέρα μήπως είναι πολύ μακριά η ημέρα? Όχι, έτσι κι αλλιώς για να μπορέσουν να μπουν άνθρωποι στα αγροτεμάχια χρειάζεται κάποιες μέρες για να στεγνώσει λίγο το νερό. Δεν είναι η διαδικασία, είναι δεδομένη ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα. Και είναι και η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στη Σκάλα, έτσι. Οι καταστροφές δυστυχώς μέσα σε δύο χρόνια έχουν χτυπήσει δύο φορές την περιοχή. Και μάλιστα Σεπτέμβρη, πάλι Σεπτέμβρη, 21 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, ήταν πέρυσι με τον ανεμοστρόβιλο. Τι είδατε χθες με όλα αυτά? Θα πρέπει να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας, να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του αδικοχαμένου ανθρώπου, ο οποίος δυστυχώς ήταν το θύμα και το μεγάλο δυστύχημα της χτεσινής ημέρας. Ναι, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες στην περιοχή, και στην αγροτική οδοποιία και στην επαρχιακή οδοποιία και σε υποδομές, σε καταστήματα, σε οικοσκευή και σε καλλιέργειες. Ήταν ένα φαινόμενο, ξέρετε, το κάτω ρου του Ευρώτα παροχετεύει όλες τις βροχοπτώσεις, όλα τα νερά τα οποία προέρχονται από τις πηγές στη Μεγαλόπολη σχεδόν μέχρι κάτω. Ο όγκος βροχής ήταν πάρα πολύ μεγάλος, ήταν τεράστιος, και στη Σπάρτη είδατε ότι είχαμε και εκεί πλημμυρισμένα. Όλα αυτά όταν άρχισαν να παροχετεύονται προς την περιοχή του κάτω ρου, προς την περιοχή της Σκάλας, είχαμε αυτό το πλημμυρισμένο, τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δυστυχώς είχαμε και ζητήματα από ό,τι φαίνεται με την κήτη του ποταμού, και αυτό όλο οδήγησε σε αυτή την κατάσταση που είχαμε χθες. Έχετε άποψη για την είσοδο της Σπάρτης? Επειδή μιλήσαμε με μερικούς πολίτες οι οποίοι διαμένουν εκεί και μας είπαν ότι δεν έχουν γίνει κάποιες απαραίτητες εργασίες στο δρόμο Λεύκτρο Σπάρτη. Ισχύει κάτι τέτοιο ή είναι εικασίες? Αυτό δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι ο δρόμος που παραδόθηκε είχε τις τεχνικές προδιαγραφές να παραδοθεί. Δεν γνωρίζω να εκκρεμούν κάποιες άλλες εργασίες. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω όμως είναι ότι με τη γέφυρα της Σκάλας, την υφιστάμενη, φαίνεται ότι η γέφυρα έχει κλείσει πλέον τον κύκλο που μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες επικοινωνίας της περιοχής. Τώρα χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ξεκινήσει η κατασκευή της παράκαμψης της Σκάλας και του Βλαχιώτη. Δηλαδή από εκεί που τελειώνει ο δρόμος στην Ψηλιά Μάντρα που λέμε μετά τις Κροκές, μέχρι τη Μακρινάρα πρέπει να γίνει αυτό το περιβόητο έργο της παράκαμψης της πόλης της Σπάρτης και της πόλης του Βλαχιώτη. Με νέα γέφυρα, με νέα σύγχρονη χάραξη, που και τα χωριά της πόλης της Σκάλας και του Βλαχιώτη θα εξυπηρετεί καλύτερα, θα τα αποσυμφορέσει, αλλά και κυρίως θα κάνει πιο άνετη και πιο γρήγορη την πρόσβαση των επισκεπτών από όλη την Ελλάδα, διαμέσου της παράκαμψης, προς τη Σμολάου, τη Μονεμβάσια και τη Νέα Πόλη και την Ελαφώνησο. Δυστυχώς εχθές αποδείχθηκε η αναγκαιότητα με τον πιο τραγικό τρόπο. Είναι ένα έργο το οποίο θα πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα. Ήδη με τον κύριο Σπίτζη, σε άσχετο χρόνο, σε ανύποπτο χρόνο, ήταν από τα έργα για την περιοχή που είχαμε συζητήσει περισσότερο. Τώρα πια όμως η ανάγκη γίνεται επιτακτική. Είναι επιτακτική, μάλιστα. Από κρατικής πλευράς υπάρχει κάποια μέρημνα, θα υπάρξει κάποια μέρημνα αποζημιώσεις, όλα αυτά φαντάζομαι είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο, αλλά ποιο είναι το πλάνο? Υπάρχει ήδη. Χθες είχα επικοινωνία με τον κύριο Αλεξιάδη, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, και με τον κύριο Κουρουπλή, ο οποίος ο κύριος Κουρουπλής επικοινώνησε και με τον Δήμαρχο.
και με την Αντιπεριφερειάρχη. Σήμερα ή αύριο ο κύριος Αλεξιάδης, μετά το αίτημα που έστειλε ο Δήμος εχθές και την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα, θα προβεί σε ανακοινώσεις. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ευρωτά? Από ό,τι με ενημέρωσε ο κύριος Καπάκης, ο Γενικός Γραμματέας εχθές, ήδη κηρύχθηκε. Ήδη από χθες κηρύχθηκε η περιοχή. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Ραχοβίτη, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, ψυχραιμία και κουράγιο στους κατοίκους. Δυστυχώς ήταν ο 2ο Σεπτέμβριο που είχαμε ζητήματα στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.